Καλησπέρα από την Αθήνα. Είδαμε στο ρεπορτάζ της Αλεξίας Στασούλη τα στοιχεία που έρχονται από τη Γερμανία για την ταυτότητα των Γερμανών νεοναζί που επισκέφθηκαν κατόπιν προσκλήσεως Χρυσής Αυγής την Ελλάδα και το Κοινοβούλιο. Τώρα στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Χρυσή Αυγή και υπογράφει ο κύριος Κασιδιάρης, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, αναφέρεται στην χθεσινή σου ανταπόκριση στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα και αμφισβητεί το γεγονός ότι υπήρξε προσαγωγή στελέχους Χρυσής Αυγής σε γερμανικό αεροδρόμιο, σε πρόσφατη επίσκεψή του. Ποια είναι τα στοιχεία που υπάρχουν από τη Γερμανία? Ναι, Νίκο, καλησπέρα σας. Η Χρυσή Αυγή αμφισβητεί ότι στέλεχο της προσήχθηκε και ανακρίθηκε τις γερμανικές αρχές. Όπως μαθαίνουμε και πάλι από την ιστοσελίδα των ίδιων Γερμανών ακροδεξιών, επρόκειτο όχι για απλό μέλος, αλλά για βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, διαμαρτύρονται οι Γερμανοί νεοναζί και ειρωνεύονται τις αρχές για τη συμπεριφορά τους προς τον Έλληνα σύντροφό τους. Να τη γράφουν. Ενδιαφέρουσα ήταν και η εμπειρία που έζησε ο Έλληνας βουλευτής στο παρελθόν κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία. Μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο, οδηγήθηκε από δύο κομισάριους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε ένα δωμάτιο ανακρίσεων, όπου με θράσος, έτσι λέει, έτσι είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν, του έγινε ένα μάθημα για το νομικό καθεστώς που ισχύει στη χώρα σχετικά με τον εθνικοσοσιαλισμό και τα σύμβολά του. Μόνο με μία υπογραφή του ότι θα δέχεται το νομικό καθεστώς που ισχύει στη Γερμανία, το οποίο αντιτίθεται στην ελευθερία έκφρασης, έγινε δυνατό να συνεχίσει το ταξίδι του. Διαφορετικά θα εξέδιδαν εναντίον του απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία και θα τον έστελαν πίσω με το πρώτο αεροπλάνο. Πες ξανά, Παντελή, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας? Αυτή η πηγή είναι η ίδια η ιστοσελίδα των Γερμανών νεοναζί που φωτογραφίζονται μαζί με τον κύριο Μιχαλολιάκο και τον κύριο Κασιμάτη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά έχουμε και από εδώ και μία εβδομάδα ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών της Βαυαρίας, το οποίο λένε ότι υπάρχουν ισχυρότατες διασυνδέσεις μεταξύ Γερμανών επικίνδυνων νεοναζί και της Χρυσής Αυγής και ανταλλάσσουν επισκέψεις στις δύο χώρες. Τέλος, Νίκο, να πούμε και δύο πράγματα για το ποιόν των Γερμανών νεοναζί που φωτογραφήθηκαν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο 70 χρόνια μετά την αποχώρηση των χιτλερικών στρατευμάτων από την Αθήνα. Όχι μόνο δεν πρόκειται για δημοσιογράφους όπως υποστηρίζει ο κύριος Κατσιδιάρης, αλλά έχουν και καταδίκες στην πλάτη τους. Ο κύριος Σεμπάστιαν Σμάους έχει καταδικαστεί 6 μήνες με αναστολή το Φεβρουάριο του 2009 γιατί οδηγούσε μεθυσμένος κατά τη διάρκεια της οκόλλησης του Ναζιστικού Κόμματος και το 2010 κατηδικάστηκε για πνευματικά δικαιώματα καθώς ανέβαζε στο ίντερνετ φωτογραφίες αριστερών ακτιβιστών που τους παρουσίαζε ως καταζητούμενος. Το 2010 κατηγορήθηκε για άγριο ξυλοδαρμό ποδηλάτη. Επίσης, ο κύριος Ματίας Φίσερ έχει φυλακιστεί 20 μήνες μετά από καταδίκη για ρατσιστική ρητορική, ενώ έχει καταδικαστεί και για άλλα ανάλογα δικήματα. Ο ίδιος υπήρξε συνεδρητής του ναζιστικού Φράγκισε Αξιών Φρόντ, το οποίο το 2010 απαγορεύτηκε από τις γερμανικές αρχές. Και η Χρυσή Αυγή λέει στην ανακοίνωσή της που αμφισβητεί το χθεσινό σου ρεπορτάζ ότι ήταν απλώς δύο δημοσιογράφοι που εμείς τους καλέσαμε και μετά μάθαμε από έναν από τους δύο ότι είναι εκλεγμένος σε κάποιο τοπικό κοινοβούλιο, αλλά είναι δημοσιογράφοι και φιλέλληνες. Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που βασίζεται σε στοιχεία τα οποία μάλιστα τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από ιστοσελίδες των ίδιων των Γερμανών νεοναζί.